Ήρθε η ώρα μας. Αγαπημένη φίλη και σύντροφος Θεανό Φωτίου μαζί μας, καλησπέρα. Καλησπέρα Θανάση, αγαπημένη σύντροφε, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες. Καλή και γουρίδι, να είναι γουρλού η νέα ώρα. Θα είναι, τίποτα, ξεκινάμε με σένα, δεν υπάρχει περίπτωση. Η ερώτηση λοιπόν για να μπούμε κατευθείαν στα βαθιά είναι η εξής. Πώς αισθάνεσαι πως κάθε τι που είχατε θεσμοθετήσει γκρεμίζεται μέρα με τη μέρα, Θεανό? Διότι είναι τόσο τραγικά αυτά που γίνονται, αλλά ναι, και με ταχύτητα όμως. Κοίταξε, πράγματι αισθάνομαι όλη τη χρονιά αυτή, αλλά και σχεδόν από τις πρώτες μέρες το είδαμε αυτό να συμβαίνει. Νομοθετικά ταχύτατη η Νέα Δημοκρατία άρχισε να γκρεμίζει καταρχήν όλα τα εργασιακά, αλλά και παράλληλα όλο το προνοιακό κράτος. Δηλαδή, αν θέλεις, αυτό που είναι η αιχμή του δόρατος, όχι μόνο για την αριστερά, αλλά ακόμη και για τον προϋπολογισμό του κράτους, το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικών Υποθέσεων. Τι εννοώ, ξέρεις πολύ καλά ότι αν ο προϋπολογισμός είναι γύρω στα 55 δις, τα 24 είναι του Υπουργείου Εργασίας. Είναι το Υπουργείο που έχει και τα εργατικά, έχει και το ασφαλιστικό, έχει και όλο το κοινωνικό κομμάτι. Επομένως έχει το μεγάλο βάρος. Αυτό λοιπόν το Υπουργείο δέχεται εδώ και 1,5 χρόνο αυτή την επίθεση σε όλα τα επίπεδα και γκρεμίζονται ό,τι έχουμε κάνει και για την αναπηρία, μια και σήμερα είναι η μέρα για την ψυχική υγεία, η οποία προβλέπεται επίσης να επιβαρυνθεί με όσα ετοιμάζεται σε αυτό το δύσκολο χειμώνα να συμβούν. Ακριβώς, και η οποία έχει ήδη επιβαρυνθεί λόγω του κορονοϊού. Έτσι. Αλλά επιβαρύνεται και με όλα όσα κατεδαφίζονται από την πρόνοια. Γιατί θέλω να θυμίσω ότι εμείς πρώτοι και μόνοι θεσπίσαμε ώστε όποιος από τους ψυχικά μη υγιείς έπιανε δουλειά να μην του κόβεται το προνοιακό επίδομα, γιατί θεωρούμε ότι αυτό είναι το πολύ βασικό, δηλαδή οι ανάπηροι να βρίσκουν το ρόλο τους μέσα στην κοινωνία και στην εργασία. Κάναμε πάρα πολλά μέτρα, ενισχύσαμε τις ΚΙΣΠΕ, δηλαδή τις κοινωνικές επιχειρήσεις, οι οποίες ακριβώς εμπεριέχουν ανάπηρα άτομα, οι οποίοι πρώην φυλακισμένους, και ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι όλα αυτά τα θέματα πρέπει να ενισχυθούν, αλλά και γενικότερα όλη η αντίληψή μας για την αναπηρία είναι πολύ διαφορετική από αυτήν που έχει η δεξιά. Η δεξιά νομίζει ότι πρέπει να τους δίνει ένα επίδομα και να ξεμπερδεύει με αυτούς. Εμείς θεωρούμε ότι είναι άτομα... Η έννοια της φιλανθρωπίας, ναι. Ναι, είναι η έννοια που έχουν αυτοί στο μυαλό τους. Εντάξει, ναι. Η οποία επεκτείνεται στα πάντα. Εμείς εδώ έχουμε μια μεγάλη διαφορά σε όλα τα θέματα, ακριβώς για όλους τους συνανθρώπους μας, όχι μόνο για τους ανάπηρους, ότι ο καθένας από εμάς σε κάποια στιγμή της ζωής του του συμβαίνει κάτι όπου πια δεν είναι ισότιμος, δεν έχει τις ίδιες συνθήκες ισοτιμίας με τους υπόλοιπους συνανθρώπους. Σε αυτές τις περιπτώσεις λοιπόν πρέπει το κράτος να παρεμβαίνει με αυτό που και πρόσφατα είπε ο Αλέξης Τσίπρας, στον κοινωνικό μισθό, ο οποίος κοινωνικός μισθός τον βοηθάει ακριβώς, είναι διαφορετικός για τον καθένα μας και το μας βοηθάει σε όλη μας τη ζωή ανά πάσα στιγμή και δεν είναι μόνο για τη φτώχεια. Είναι για όλες τις αλλαγές που μας συμβαίνουν στη ζωή μας. Ναι, βέβαια. Είναι μια ιστορία η οποία με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, όποιος και αν είναι πάνω, και το λέω για αυτούς που είναι αυτή τη στιγμή πάνω, θα το βρει μπροστά του. Και θα το βρει με έναν, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό τρόπο, διότι όλοι αυτοί που οι συγκεκριμένοι κυβερνούντες θέλουν να είναι ο πίσω από την κουρτίνα, ο ανώνυμος, ο σιωπηλός, ούτε ανώνυμος ούτε σιωπηλός, και πάνω απ' όλα είναι ένας άνθρωπος που όταν αισθάνεται ότι τον αντιμετωπίζουμε με αυτόν τον τρόπο, αργά ή γρήγορα θα εξεγερθεί με οποιοδήποτε τρόπο. Η εξέγερση δεν έχει μια συγκεκριμένη εικόνα. Όμως η ιστορία είναι ότι εμείς έχουμε κάποιες πολύ συγκεκριμένες προτάσεις και εν ώψη του κορονοϊού και εν ώψη της συνεχιζόμενης ενώ ιστορίας του κορονοϊού
και όλη αυτή την ιστορία. Για να δούμε μερικά από αυτά, Θεάνο. Κοίταξε να δεις, εμείς για τον κορονοϊό, όπως ξέρεις πολύ καλά, ας τα ξαναθυμίσουμε, κακό δεν είναι. Βγήκαμε πολύ εγκαίρως, τα είπαμε με το μένουμε όρθιο 1, τα ξαναείπαμε με το μένουμε όρθιο 2 και τα επικυρώσαμε, αν θέλεις, εμφαντικά στην Θεσσαλονίκη με την ομιλία του Αλέξη του Τσίπρα και μετά με τη συνέντευξη που έδωσε την επομένη, όπου τα ανέλησε διεξοδικότατα. Τι είπαμε εκεί? Ότι πρέπει να βοηθηθούν οι Έλληνες, οι οποίοι είτε είναι εργαζόμενοι, είτε είναι επιχειρήσεις, είτε είναι νοικοκυριά. Σε τρεις κατευθύνσεις λοιπόν είναι αυτό που εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να γίνει παρέμβαση του κράτους και δεν τα κάνει ο Μητσοτάκης. Δηλαδή τι είπαμε? Είπαμε όλοι οι εργαζόμενοι έπρεπε, εφόσον έχει ανασταλεί η εργασία τους, να αμυφθούν με το 100% του μισθού τους. Τι έκανε ο Μητσοτάκης? Έκανε το 534 και με βάση αυτό αυτή τη στιγμή υπάρχουν τεράστια ελλείμματα στα εισοδήματα των εργαζομένων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να βρεθούν στην ειδική κατάσταση μη εργασίας. Το δεύτερο που είπαμε ήταν ότι πρέπει οι επιχειρήσεις να ενισχυθούν με μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Αυτό ήταν εξαιρετικά σημαντικό, ακριβώς γιατί δεν είχε νόημα να δίνει χρήματα μέσω τραπεζών ή με την περιβόητη γέφυρα που κάνει ο Μητσοτάκης στις επιχειρήσεις, δηλαδή να δίνει δάνεια τα οποία κάποια στιγμή οι επιχειρήσεις πρέπει να τα γυρίσουν. Που θα είναι στην πλάτη τους, βεβαίως, ναι, βέβαια. Λοιπόν, αυτό το πρόγραμμα ακριβώς δεν δούλεψε, δηλαδή οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή βρίσκονται στα όρια τους, τα έχουν ξεπεράσει πολύ και όπως ξέρεις αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι συζητάει για λόγους στη νέα κατάσταση που θα δημιουργήσει με τον καινούριο προϋπολογισμό που φέρνει, ένα κομμάτι από αυτά που έδωσε να τα θεωρήσει ότι είναι μη επιστρεπτέα προκαταβολή. Ναι. Όμως πρέπει να πούμε εδώ ότι το 60% των επιχειρήσεων δεν μπόρεσαν να μπουν σε αυτή την επιστρεπτέα ενίσχυση. Αυτή λεγόταν επιστρεπτέα ενίσχυση από τον Μητσοτάκη. Επομένως, όπως καταλαβαίνεις, πάλι για τις μεγάλες επιχειρήσεις δούλευε όλο το σύστημα και πάλι για αυτές θα δουλέψει. Το τρίτο που είπαμε εμείς είναι ότι επειδή ο κορονοϊός πλήττει τις οικογένειες, γιατί οι οικογένειες μπορούν να έχουν μέλη τα οποία δεν πήραν καμία ενίσχυση λόγω του κορονοϊού. Καμία. Είτε γιατί είναι άνεργοι, οι οποίοι δεν εμπίπτουν σε αυτούς οι οποίοι παίρνουν. Είναι 288.000 οι άνεργοι που παίρνουν ενίσχυση, ενώ εκείνοι που δεν την παίρνουν είναι 1.000.000. Είτε γιατί είναι εποχικά εργαζόμενοι, είτε γιατί είναι με μπλοκάκια, είτε γιατί είναι άνθρωποι του πολιτισμού. Όλοι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι, οι οποίοι δεν παίρνουν ούτε ένα ευρώ, δεν πήραν καμία ενίσχυση λόγω κορονοϊού, βρίσκονται σε νοικοκυριά οι μόνοι τους. Αυτοί έπρεπε να ενισχυθούν, είπαμε εμείς. Και βρήκαμε έναν τρόπο, το οποίο το ονομάσαμε εισόδημα έκτακτης ανάγκης. Είναι ένα εντελώς καινούριο εργαλείο, το οποίο δεν εξετάζει τα εισοδήματά σου, δεν εξετάζει τα εισοδήματα της οικογένειας, του νοικοκυριού, αλλά εξετάζει ποια άτομα μέσα στο νοικοκυριό έχουν πληγεί. Τότε παρεμβαίνει και τους δίνει 400 στο πρώτο άτομο που έχει πληγεί, 200 στο δεύτερο ενήλικα και από 100 ευρώ στο κάθε παιδί. 200 στο δεύτερο, τρίτο και τα λοιπά ενήλικα. Καταλαβαίνεις λοιπόν, Θανάση, ότι αυτό το εργαλείο, το οποίο ακριβώς κρατάει την κοινωνία να μην περάσει σε μια δεύτερη ανθρωπιστική κρίση, γιατί γι' αυτό μιλάμε. Ολοταχώς βαδίζουμε προς τα εκεί από τη δημοκρατία. Ολοταχώς βαδίζουμε προς μια δεύτερη ανθρωπιστική κρίση.
και η οποία, γιατί αυτή τη στιγμή, γιατί βαδίζουμε προς τα εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή μπαίνουμε σε ένα σπιράλ ύφεσης, παρόσα λέει η κυβέρνηση και παρόσα αισιόδοξα εικονικής πραγματικότητας προβλέπει στον προϋπολογισμό. Η απότομη άνοδος θα γίνει το βε στην Ελλάδα. Το βε της ανάπτυξης. Λοιπόν, βαδίζουμε λοιπόν σε μία, έχει ήδη συμβεί μία συμπίεση τρομακτική των εισοδημάτων, έχει ανέβει τρομακτικά η ανεργία και είναι το δίπολο ακριβώς το οποίο σε οδηγεί σε μεγάλο παρατεταμένη ύφεση. Δεν μπαίνεις δηλαδή στο περιβόητο σπιράλ, αυτό στο περιβόητο βέ της ανάπτυξης, τον ένα χρόνο πέφτεις και τον άλλο ανεβαίνεις. Αυτό είναι το βέ της ανάπτυξης. Ας κάνουμε μισό λεπτάκι. Ας κάνουμε μια συζήτηση με τους φίλους και τις φίλες που ασχολούνται άμεσα ή έμεσα με τον τουρισμό και ας με τις προβλέψεις τους για το του χρόνου και του παραχρόνου και ας ξανασυζητήσουμε με τον κύριο Μητσοτάκη. Άντε γιατί... Ναι, ακριβώς. Και σήμερα πια η ΓΕΣΕΒΕ, όλες οι οργανώσεις δηλαδή και της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας αλλά και όλοι οι οργανώσεις του τουρισμού, τα σωματεία κτλ. Διαπιστώνουν ακριβώς ότι αυτή τη στιγμή συμβαίνει αυτό που είχαμε πει, ότι εφόσον δεν κάνει αυτά τα τρία μέτρα, συμπιέζονται τα εισοδήματα των οικοκυριών τόσο πολύ, όπου οδηγούμαστε σε μια μεγάλη καταστροφή κλείσιμο επιχειρήσεων, μεγάλο κλείσιμο επιχειρήσεων και τελικά μια νέα ανθρωπιστική κρίση όπως είπαμε μόλις τώρα και δεν λέμε υπερβολές πάνω σε αυτό. Θεανό, μισό διαλυματάκι, δύο λεπτά και συνεχίζουμε. Ναι, ναι. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε αγαπημένοι φίλες και φίλες. Θεανό Φωτίου μαζί μας. Υπό τους ήχους ήταν ο κύριος βεβαίως για να θυμόμαστε και μερικά πράγματα λίγο παλαιότερα. Λέγαμε λοιπόν για το με ποιο τρόπο ή μάλλον ποιες είναι οι προτάσεις από τη μεριά της αξιωματικής αντιπολίτευσης σε σχέση με αυτό που έρχεται ως πραγματικά ως λέλαπα. Το θέμα είναι, αγαπητοί Θεανό, ότι όλα αυτά που λέμε νομίζω ή φοβάμαι ή στεναχωριέμαι ότι τα ακούμε μεταξύ μας. Ναι, τα ακούμε μεταξύ μας γιατί δεν τα έχουμε κάνει κτήμα του ελληνικού λαού. Μπορούμε. Και θεωρώ, Θανάση, ότι μπορούμε. Και εδώ είναι ο ρόλος του κόμματος, εδώ είναι ο ρόλος των οργανώσεών μας, είναι η αναδιάταξη των μίντια των δικών μας και ούτω καθεξής. Και νομίζω ότι πρώτα πρέπει να τα κάνουμε δικό μας κτήμα όλοι, να τα πιστέψουμε βαθιά ότι αυτές είναι λύσεις. Όχι μόνο για να τα διεκδικήσουμε ζωντανά από το Μητσοτάκη, αλλά για να ξέρουμε ότι αυτές θα εφαρμοστούν όταν και αν επανέλθει ο ΣΥΡΙΖΑ στην εξουσία, ώστε να υπάρχει μια προσδοκία και μια ελπίδα ότι μπορεί να γίνουν διαφορετικά τα πράγματα. Και εδώ ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με το γιατί ο Μητσοτάκης δεν κάνει αυτά που του λέμε. Γιατί. Αυτό είχε ένα μεγάλο ενδιαφέρον γιατί αν τα έκανε θα μπορούσε να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά του την πολιτική σε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. Ναι, βέβαια. Γιατί και όπως ξέρουμε ένας πολιτικός οργανισμός δεν αυτοκτονεί, δηλαδή δεν κάνει πράγματα που δεν τον συμφέρουν για την επανακλογή του, την διάνυση. Εδώ έχουμε όμως την εξής περίπτωση, η οποία είναι και η διάζουσα εν μέρη. Διότι ενώ όλες οι ανάλογες κυβερνήσεις με το Μητσοτάκη, δηλαδή εννοώ της ίδιας πολιτικής οικογένειας, κάνουν πολλά από αυτά που λέμε εμείς, πάρα πολλά από αυτά που λέμε εμείς, δεν τα κάνει ο συγγενής εδώ, ο Έλληνης συγγενής, κατά το Έλληνα ασθενή. Δεν τα κάνει λοιπόν, γιατί ο Μητσοτάκης έχει μεγάλα γραμμάτια να πληρώσει, δεν είναι απλά νεοφιλελεύθερος. Δεν είναι απλά όλη η ιδεολογική του συγκρότηση η οποία εκφράζεται και στο σχέδιο Πισαρίδη, το οποίο έχει τις ίδιες αντιλήψεις για πώς θα προχωρήσει στο ασφαλιστικό, γιατί πώς θα προχωρήσει στην εργασία κτλ. Που τον δεσμεύουν. Ή αυτό που θα δούμε και θα συζητήσουμε πολύ με τον προϋπολογισμό. Ναι, δεν είναι απλά μόνο αυτό.
το ιδεολογικό, δηλαδή η ιδεολογική συγκρότηση. Είναι τα γραμμάτια που πρέπει να ξεπληρώσεις όλους αυτούς που τον έφεραν στην εξουσία. Καναλάρχες, μεγάλο κεφάλαιο, μηντιάρχες κτλ. Οι μεγάλες εταιρείες. Γενικά λοιπόν είναι υποχρεωμένος αυτή τη στιγμή και βλέπετε συνεχώς αυτή την αντίφαση πως βγαίνει μπροστά, ότι ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να επιχειρείται δήθεν κάτι να κάνει σε ένα τομέα, αμέσως τον παίρνει πίσω, το παίρνει πίσω και το χειροτερεύει κάθε φορά, είτε λέγεται αυτό υγεία, είτε λέγεται αυτό παιδεία, δηλαδή τα δημόσια αγαθά, είτε λέγεται πρόνοια, είτε λέγεται εργασία, είτε λέγεται ασφαλιστικό. Εκεί είναι όλη η ιστορία. Εκεί παίζεται όλη η ιστορία. Και εμείς πρέπει να καταλάβουμε και να το εξηγούμε με πολύ απλά λόγια στον καθένα γιατί ο Μητσοτάκης ενισχύει το μεγάλο κεφάλαιο, γιατί κάθε κίνησή του, μα κάθε κίνησή του αφορά στα μεγάλα εισοδήματα, αφορά στις τράπεζες, αφορά στις... όπως είδες τους καναλάρχες με το παραμικρό. Συνεχείς διευκολύνσεις. Συνεχείς διευκολύνσεις λοιπόν, κάθε είδους. Ναι. Ναι. Και είναι ενδιαφέρον αυτό που λέμε περί ανθρωπιστικής κρίσης, της νέας ανθρωπιστικής κρίσης και μετά την απόφαση για τη Χρυσή Αυγή. Γιατί δεν ξέρω εάν θέλεις να το ανοίξουμε αυτό Βέβαια. Διότι δεν είναι άσχετα μερικά πράγματα. Ακριβώς. Μοιάζουν να είναι άσχετα. Και πρέπει να τον δούμε αυτόν τον συγκλονιστικό κύκλο πώς γίνεται αυτές τις μέρες και πρέπει εμείς να είμαστε έτοιμοι να απαντάμε με σαφήνεια σε όλα, σε όλη τη λάσπη που επιχειρείται αυτή τη στιγμή να μας ρίξουν, ναι, και είναι οργανωμένοι, αλλά και συγχρόνως ναι, στο μείζον, το μείζον που είναι η καταδίκη της Χρυσής Αυγής ως εγκληματικής ενέργειας. Η καταδίκη δηλαδή του ναζισμού στη χώρα μας, που μας έδωσε μια μεγάλη ανάσα την Τετάρτη, μεγάλη ανάσα την Τετάρτη, παρά τις καφρίλες του Χρυσοχοίδη και του Μητσοτάκη, οι οποίοι ήθελαν να στείλουν το μήνυμα, εντάξει, μπορεί να μην απαγορεύσαμε τη συγκέντρωση έξω από το εφετείο, αλλά να ξέρετε θάρρος. Ναι. Ότι κάθε φορά που θα σηκώνεστε από τον καναπέ για να βγείτε έξω, σας περιμένουν τα δακρυγόνα. Αυτό ήταν το μήνυμα. Και ηλίθιοι, ας πούμε, το καταλάβαμε ότι είναι αυτό το μήνυμα, αλλά δεν συμφωνούμε σε αυτό το μήνυμα. Όχι, και νομίζω και θα αντισταθούμε. Και συνεχίστηκε χθες με τα 15άρικα. Ωραία, και συνεχίζουν τα 15άρικα που λες και εσύ, τα 17άρικα. Τα λέω πάρα πολύ θετικά, ναι. Βέβαια, έτσι, αλίμονα, δεν λέω. Βέβαια, τα παιδιά τα οποία ήταν, αυτό ήταν η μεγάλη ανάσα την Τετάρτη, ήταν συγκλονιστική η παρουσία της νεολαίας, μεγάλη ανάσα του αντιφασιστικού μετόπου αυτού που φτιάχτηκε έξω από το... Για πρώτη φορά που... δεν ήταν η συνήθις ύποπτη. Ναι, με την έννοια της τυπικής. Οι γνωστοί, οι γνωστοί. Που πηγαίνουν στις εκδηλώσεις, στις συγκεντρώσεις. Λοιπόν, για να επανέλθω στα της Χρυσής Αυγής. Τι έγινε όμως, τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή, τελειώσαμε με το φασισμό και με στην Ελλάδα με αυτή την απόφαση? Άμα το πιστέψουμε. Ναι, νομίζω ότι αν το πιστέψουμε καϊκάμε. Έτσι. Δηλαδή υπάρχει μεγάλο πρόβλημα για τον απιστότερο λόγο ότι ο φασισμός βρίσκεται μέσα στους κοινωνικούς ιστούς δυστυχώς, βρίσκεται μέσα στους θεσμούς δυστυχώς και βρίσκεται διότι αυτό που διωγγώθηκε με την έλευση του Μητσοτάκη και πριν λίγο την έλευση αλλά και μετά είναι ακριβώς ο ρατσισμός. Αυτό διωγγώθηκε και αυτό είναι η μήτρα, αν θέλεις. Ο ρατσισμός είναι η μήτρα του φασισμού, είναι αυτό που γεννάει το φασισμό. Ο ρατσισμός που είναι ενάντια στον πρόσφυγα, είναι ενάντια στο μετανάστη, είναι ενάντια στο Ρωμά, είναι ενάντια στο ξένο, στον ομοφιλόφιλο, στον διαφορετικό. Άλλο, στον άλλο. Ναι, ναι. Είναι ενάντια στον λοιπόν, άλλο. Είναι ενάντια στον άλλον. Ναι. Και αυτό διωγγώθηκε με το Μητσοτάκη και όπως βλέπεις κάθε μέρα διωγγώνεται. Επομένως
Τίνει να γίνει έχουμε κανονικότητα, μία... Θεανό, δυστυχώς. Τίνει να γίνει κανονικότητα. Στο λόγο ναι, μας αυτή παντού. Η λέξη είναι μία λέξη που δεν θέλω να χρησιμοποιώ, γιατί είναι η γελιότητα του Μητσοτάκη, βέβαια, η κανονικότητα. Το λέω σε σχέση με αυτόν, βεβαίως. Όπως ναι. Αλλά γι' αυτό, για να συνδέσω πάλι τα της ανθρωπιστικής κρίσης, θέλω να αναστοχαστούμε ότι αυτό ακριβώς που υπήρχε στην ελληνική κοινωνία, και ο ρατσισμός δηλαδή και ο φασισμός, βέβαια υπήρχαν και οι χρυσαυγίτες, όπως ξέρουμε όλοι από το 7, από το 2007 όλοι οι γνωστοί Κασιδιάριδες και τα λοιπά υπήρχαν και δρούσαν κανονικά, αλλά αυτούς, ας πούμε, πάνω στο έδαφος της ανθρωπιστικής κρίσης, αυτοί εκτινάχθηκαν. Και εκτινάχθηκαν μέσα σε αυτό το κλίμα, εκτινάχθηκαν μέσα στο έδαφος της ανθρωπιστικής κρίσης, και γι' αυτό είναι εξαιρετικά επικίνδυνα τα πράγματα πια, εάν όντως μπαίνουμε σε μια νέα ανθρωπιστική κρίση από τη μια, και αν όντως η κοινωνία έχει δηλητηριαστεί και πάρα πολύ, πολύ περισσότερο από ποτέ, με όλα αυτά μετά από τη συμφωνία των Μπρεσπών που είδαμε ακριβώς τους Κασιδιάρηδες μαζί με τη Νέα Δημοκρατία χέρι-χέρι, ακριβώς επειδή είδαμε μέσα στους κόλπους της δεξιάς βουλευτές σήμερα, όλοι αυτοί που συμπλέαν με τη Χρυσή Αυγή με κάθε τρόπο, και νομίζω ότι τα πράγματα είναι εξαιρετικά επικίνδυνα, παρόλο που έχουμε πάρει μια μεγάλη ανάσα με την απόφαση του εφετείου. Είναι μόνο η αρχή. Είναι μόνο η αρχή ακριβώς, και είναι πολύ δύσκολη η αρχή, Θανάση. Αυτό μην το ξεχάσουμε ούτε δευτερόλεπτο. Βλέπεις ότι αυτή τη στιγμή επανέρχεται η θεωρία των δύο άκρων. Βλέπεις ότι ψευδώς λένε από το πρωί μέχρι το βράδυ ότι η Χρυσή Αυγή βγήκε σαν ένα κίνημα μέσα από τις πλατείες. Δεν υπάρχει πιο ψευδές πράγμα από αυτό, ότι δηλαδή ήταν ένα κίνημα του λαού το οποίο εκφράστηκε μέσα στις πλατείες και από εκεί ήταν, υπήρχε εκεί η Χρυσή Αυγή. Είναι ψέματα, είναι μεγάλα ψέματα για όσους από εμάς ήμασταν στις πλατείες. Δεν είδαμε ποτέ κανέναν από αυτούς, οι οποίοι μάλιστα σε γραπτά τους και σε ανακοινώσεις τους όλη εκείνη την περίοδο λιδωρούσαν τις πλατείες και θεωρούσαν ότι αυτό δεν είναι μία μορφή, ας πούμε, αντίστασης, ναι, ναι. Και πώς το λένε, μία μορφή αντίστασης, γιατί συμπλέει με όλο αυτό το διεφθαρμένο, όπως θεωρούσαν αυτοί, πώς να πω, πλήθος που είναι με τα κόμματα, με τη δημοκρατία κτλ. Η αντίστοιχη άρα, γι' αυτό θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά τα πράγματα επικίνδυνα όπως πάνε να εξελιχθούν, και δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο από τη λάσπη που ρίχνουν στο ΣΥΡΙΖΑ αυτές τις μέρες, λέγοντας αμέσως μετά την απόφαση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ήθελε η συνέπλεε με τη Χρυσή Αυγή. Δεν το λένε έτσι ακριβώς, αλλά το λένε με όλους τους τρόπους έτσι ακριβώς. Συνέπλεε με τη Χρυσή Αυγή, και γι' αυτό ο ΣΥΡΙΖΑ επιθυμούσε να πέσει στα μαλακά η Χρυσή Αυγή. Έτσι. Και σε αυτό ακριβώς το θέμα, Θανάση, πρέπει να είμαστε όλοι και όλες μας πολύ καλά διαβασμένες και διαβασμένοι. Πολύ καλά διαβασμένοι. Διότι υπάρχουν καφενεία, υπάρχουν παρέες, και πρέπει να ξεκαθαρίσουμε τα δύο πράγματα που λένε σε σχέση με τη Χρυσή Αυγή και μας και τον ποινικό κώδικα. Τι λένε δηλαδή, αν μου επιτρέπεις το μονόλογο, με έχεις αφήσει, βλέπω. Όχι, μα δεν έχει σημασία το τι λέω εγώ. Με σένα κάνουμε κουβέντα, αλίμονο. Λέω, μήπως με έχεις αφήσει μόνη εδώ να... Όχι, καθόλου το αντίθετο. Αναστοχάζομαι φωναχτά. Αλλά εμένα με ενδιαφέρει εξαιρετικά ότι λέμε ακριβώς σε σχέση με τα δύο επιχειρήματα που έχουν από το πρωί. Καλά, για το αν ήμασταν στις πλατείες μαζί με τη Χρυσή Αυγή, νομίζω ότι το έχουμε πει. Βρείτε μας μία φωτογραφία, τους λέμε, έστω μία, που να είναι η Χρυσή Αυγή στις πλατείες, ενώ έχουμε δει άπειρες φωτογραφίες δικές σας, στη δεξιά τα λέμε αυτά, με τους χρυσαυγίδες. Σε συγκεντρώσεις.
τις συγκεντρώσεις για τις πρέσπες, εκεί που καίγαν τα σπίτια των συντρόφων μας, εκεί που απειλούσαν και δημιουργούσαν τρομοκρατικές ενέργειες όλο εκείνο το διάστημα σε συντρόφους μας βουλευτές και μη και ούτω καθεξής. Άρα το έχουμε δει αυτό και νομίζω ότι αυτό πρέπει να το πούμε με σαφήνεια. Έτσι. Πάμε όμως τώρα λιγάκι σε αυτό το περιβόητο ποινικό κώδικα, τι έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ και αν ευνόησε τη Χρυσή Αυγή με αυτό που έκανε. Δύο είναι οι αιτιάς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, Θεανά, στη συγκεκριμένη περίπτωση προέκυψαν και βέλη εκ των ενόντων μέχρι πρότινος. Ναι, ναι. Θα πω και για τον σύντροφο τον Κοντονή, τον Σταύρο τον Κοντονή, που έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη πορεία μαζί χρόνια. Επέλεξε αυτή τη στιγμή να πει αυτά που είπε. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα δούμε ακριβώς και αυτό, αλλά πρώτα να ξεκαθαρίσουμε, τι ακριβώς συνέβη με τον ποινικό κώδικα. Λοιπόν, τι μας λένε αυτή τη στιγμή? Μας λένε ότι τα είχατε με την Χρυσή Αυγή, δηλαδή είχατε σχέσεις και γι' αυτό προβλέψατε μέσα από την αλλαγή του ποινικού κώδικα να πέσουν στα μαλακά με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος αφορά την εκλογιμότητά τους. Δηλαδή, εάν μπορούν, ενώ έχουν καταδικαστεί, να είναι υποψήφοι σε επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το ένα που λένε. Ότι ο νέος κώδικας δηλαδή έκανε, επέτρεπε να είναι υποψήφοι οι χρυσαυγίτες σε επόμενες εκλογές. Λοιπόν, εδώ είναι το εξής ψευδές. Ο προηγούμενος κώδικας δεν τους απαγόρευε παρά μόνο αφού τελεσιδικούσανε, δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Και μετά το να πηγαίνανε σε όλα τα δικαστήρια μέχρι τον Άριο Πάγο, μια διαδικασία που ξέρουμε ότι μπορεί να είναι 5 με 10 χρόνια, 7-10 χρόνια, μπορεί και παραπάνω, αλλά το ξέρουμε. Αυτό έλεγε ο παλιός ποινικός κώδικας, ότι αφού θα τέλειωνε όλη αυτή η διαδικασία και κρινόντουσαν τότε τελεσίδικα ένοχοι, τότε δεν μπορούσαν να πάρουν μέρος στις εκλογές. Δεύτερον, τι λέει ο νέος κώδικας? Δεν περιλαμβάνει αυτή τη διάταξη. Γιατί δεν την περιλαμβάνει? Γιατί όπως λέει η συγκριτική έκθεση του ποινικού κώδικα που αδιαβάστηκε στη Βουλή και ψηφίστηκε, και τότε κανείς, μα κανείς, ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε, αν θυμάμαι καλά, και ο σύντροφος ο Κοντονής δεν σηκώθηκε να πει στη Βουλή ότι εδώ ανοίγουμε το δρόμο στη Χρυσή Αυγή, αν θυμάμαι καλά, μπορεί να κάνω λάθος. Λοιπόν, κανείς όμως από τα άλλα κόμματα, και το θυμάμαι πολύ καλά, δεν το είπε, ούτε και εμείς δεν το είπαμε. Γιατί δεν το είπαμε? Γιατί η συγκριτική έκθεση έλεγε ότι προφανώς ισχύει αυτό που ορίζει το Σύνταγμα. Τι λέει το Σύνταγμα? Ότι αν καταδικαστείς για εγκληματική οργάνωση και τα λοιπά, τελεσιδίκως, δηλαδή μέχρι το τέλος, δεν μπορεί να είσαι, να εκλέγεις και να εκλέγεσαι. Δεν μπορείς να είσαι υποψήφιος. Το λέει ρητά η συγκριτική έκθεση και γι' αυτό παρέπεμπε στον εκλογικό νόμο. Ότι δηλαδή αυτό θα ρυθμιζόταν σε εκλογικό νόμο. Αν θυμάστε όλοι, αυτό το ψηφίσαμε λίγο καιρό πριν τις εκλογές. Πριν τις εκλογές και μετά και τις εθνικές εκλογές, οι οποίες έγιναν πρόωρα. Καταλαβαίνετε ότι δεν υπήρχαν χρονικά περιθώρια, γιατί μας λένε και αυτό. Γιατί δεν τον κάνατε λοιπόν τον εκλογικό νόμο τότε? Γιατί αν φέρναμε και αλλαγή του εκλογικού νόμου τότε, ακόμη και γι' αυτό, θα είχε πέσει το ταβάνι της Βουλής. Ότι παραμονές εκλογών φέρνουμε αλλαγές στον εκλογικό νόμο. Αλλάζεις τους όρους, ναι, τους όρους λοιπόν, λειτουργίας. Ναι, ναι, ναι. Όταν όμως πήγαμε προχτές και το είπαμε στη Βουλή αυτό που σας λέω ακριβώς, έτσι όπως σας το λέω, και γι' αυτό καταθέτουμε τροπολογία
για αλλαγή του εκλογικού νόμου, σηκώθηκαν και κάνανε μια τεράστια ιστορία, τους τρελούς. Φτάσαν στο σημείο να λένε ότι θα αλλάξουν τον ποινικό κώδικα. Εδώ είναι άλλο ψεύδος τεραστίων διαστάσεων, γιατί αλλάξανε τον ποινικό κώδικα μόλις ήρθανε. Μόλις ήρθανε τροπολογήσαν τον ποινικό κώδικα. Λοιπόν, κάνανε φασαρίες και λέγανε ότι θα τον ξαναλλάξουν, πράγμα το οποίο δεν γίνεται αυτή τη στιγμή. Ναι, ναι, δεν είναι... Έτσι. αλλά δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Και σήμερα διαβάζω σε όλα τα ειδησιογραφικά μέσα και τα λοιπά ότι θα φέρουν τροπολογία στον εκλογικό νόμο. Δηλαδή θα κάνουν αυτό που τους είπαμε να κάνουν και το οποίο εμείς καταθέσαμε για να ψηφίσουν. Τώρα, είπα πριν ότι για να καταλάβουμε όλοι πόσο υποκριτές είναι η Νέα Δημοκρατία, φέραν αλλαγές στον ποινικό κώδικα μόλις εκλεγήκαν. Τι αλλαγές ήταν αυτές? Αφορούσαν τη Χρυσή Αυγή? Όχι βέβαια. Ποιους αφορούσανε? Αυτούς που πάντα ευνοούν. Ποιους ευνοούν? Το Φρουζή. Θυμάστε το Φρουζή της Νοβάρτης? Είχε λοιπόν ο Φρουζής, είχαν δεσμευτεί τα λεφτά του, τα χρήματά του, όλα, οι λογαριασμοί του, γιατί κατηγορείται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Τι έλεγε η τροπολογία του ποινικού κώδικα? Έλεγε ότι έρονται όλες αυτές οι απαγορεύσεις που είχαν... Αλίμονο. Το πρώτο λοιπόν Αλίμονο, που κάνανε... Βέβαια. Ναι, γελάς Θανάση, έτσι. Είναι πραγματικά να κλαίμε. Το έμαθε κανείς αυτό? Το έμαθε ακόμη και κανείς Σιριζαίος? Και είναι εξόφθαλμα πράγματα. Δεν είναι απλώς πλάγια. Είναι εξόφθαλμα. Εξόφθαλμα. Αλλά όταν έχεις τη λίστα πέτσα και δεν έχεις οργανώσει το κόμμα καλά, τότε έχεις πρόβλημα, πράγματι. Λοιπόν, το δεύτερο. Το πρώτο ήταν αυτό, το δεύτερο. Το δεύτερο ήταν να δώσουν ασυλία στα στελέχη των τραπεζών που είχαν δώσει τα θαλασσοδάνεια. Ποιος πήρε θαλασσοδάνεια, εσύ και εγώ? Πήραν η Νέα Δημοκρατία, πήραν το Πασόκ και πήραν τα μεγάλα, οι μεγάλες εταιρείες και το μεγάλο κεφάλαιο. Λοιπόν, δύο τροπολογίες φέρανε και οι δύο ήταν αυτές και δεν ήταν για τη Χρυσή Αυγή και είναι ντροπή τους. Πάμε τώρα και στο δεύτερο. Λέει, δεν είναι μόνο αυτό που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι ότι τους ρίχνει και σε ελαφριές ποινές. Ενώ ήταν πριν, λέει, 10, από 10 έως 20 χρόνια, το έκανε από 5 έως 15. Για να δούμε τώρα εδώ τι συμβαίνει. Ο παλιός κώδικας, Θανάση, ήταν του 51. Ναι. Και από το 51 δεν είχε γίνει τίποτα. Εδώ και 10 χρόνια, όταν δεν υπήρχε ο ΣΥΡΙΖΑ, εννοώ ούτε στην κυβέρνηση, δεν υπήρχε στην κυβέρνηση, είχε γίνει μια επιτροπή μεγάλων διακεκριμένων σοφών νομικών. Αυτονόν το έργο είναι ο ποινικός κώδικας, απλά ο ΣΥΡΙΖΑ με τη γνωστό του τρόπο να μην αφήνει εκκρεμότητες, τη δουλειά αυτή την έφερε και την ψήφισε. Όταν αλλάζει μετά από το 51 σε τόσο μεγάλο διάρκεια το δικαιακό σύστημα της χώρας, δηλαδή ο ποινικός κώδικας, πρέπει να καταλάβουμε ότι έχουν αλλάξει πάρα πολλές αντιλήψεις πάνω στις ποινές, πάνω στον τρόπο που επιβάλλονται οι ποινές και ούτω καθεξής. Και αυτό αποτύπωνε ο νέος κώδικας. Όμως, τι προέβλεπε? Προέβλεπε ότι αυτό ήταν το θεωρητικό. Να πάρεις, ας πούμε, ποινή από 5 έως 10 χρόνια, 15 χρόνια, αντί για 10 έως 20 χρόνια. Ωραία. Αυτό πράγματι είναι λιγότερα. Τι προέβλεπε όμως? Ότι τα πραγματικά χρόνια που θα έκανες μέσα θα ήταν τα ίδια με τα προηγούμενα, που ήταν από 10 έως 20 τα ονομαστικά χρόνια της ποινής. Ξέρετε ότι ομιλώ για την αίτηση που υποβάλλει ο κάθε υπόδικος όταν κάνει εκτίσει ένα μέρος της ποινής του. Ενώ λοιπόν το μέρος της ποινής που μπορούσε να κάνει αυτή την αίτηση ο καθένας και να βγει ήταν με τον παλιό κώδικο των 1/3 των χρόνων, με τον καινούριο κώδικα είναι τα 3/5 του χρόνου. Άρα, σε τελευταία ανάλυση, θα μείνουν τον ίδιο χρόνο υποχρεωτικά και με τον παλιό κώδικα και με τον καινούριο.
Τούτων δοθέντων νομίζω ότι είναι καθαρό αν τα καταλάβει ο καθένας μας και τα λέει και στο καφενείο και στην παρέα του και στο σπίτι του και στην γειτονιά του. Και να δίνει τη δυνατότητα να αλλάζει την ατζέντα που αυτοί καθορίζουν κάθε φορά. Και να καταλαβαίνουν, γιατί πολλές φορές μου λένε οι σύντροφοι και οι συντρόφισσες, σε ακούμε που τα λες όλα αυτά στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο και τα λοιπά. Θα απολογούμαστε κιόλα. Δεν θα απολογούμαστε. Θα λέμε ότι είναι ψεύτες και θα εξηγούμε γιατί είναι ψεύτες. Αλλά δεν θα το αφήσουμε χωρίς απάντηση. Γιατί αν δεν τα απαντάμε ξεκάθαρα στον καθέναν, του μένει η υποψία ότι δεν του λέμε αλήθεια. Γι' αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρα και να τα ξέρουμε όλοι. Τώρα τούτων το θέντων καταλαβαίνει Θανάση ότι η άποψή μου είναι ότι άνθρωποι όπως και εγώ που μετήχαμε σε μια κυβέρνηση της αριστεράς έχουμε μεγάλες ευθύνες για εκείνη την περίοδο. Έχει γίνει μια πρώτη αποτίμηση απολογισμού. Σου λέω ότι έχουμε ένα λεπτό. Ωραία. Έχουμε λοιπόν μεγάλες ευθύνες για εκείνη την περίοδο. Γιατί γι' αυτό που ξεκινάς θέλω να ξανακάνουμε μια εκπομπή. Διότι από εδώ και έπειτα αυτό πρέπει να είναι στην επικαιρότητα αν θέλουμε να μιλάμε για κόμμα. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, και πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε ότι πρώτον αν θέλουμε να μιλάμε για κόμμα πρέπει να συζητάμε μέσα στο κόμμα. Εάν θέλουμε να παραιτηθούμε από το κόμμα, από όργανα του κόμματος, αυτή η παραίτηση γίνεται στα όργανα του κόμματος και δεν γίνεται με επιστολές στον πρόεδρο. Γίνεται στα όργανα του κόμματος, κανονικά. Ότι πρέπει δικαίωμα μέλους σημαίνει αλληλεγγύη, σημαίνει συντροφικότητα, σημαίνει συλλογικότητα. Και ότι δεν είναι αποφάσεις που παίρνει ο καθένας μας μόνος του. Είναι αποφάσεις που παίρνουμε όλοι μαζί. Ιδιαίτερα άνθρωποι οι οποίοι είχαν σηκώσει ένα μεγάλο βάρος μέσα στην κυβέρνηση της αριστεράς. Και αυτό νομίζω ότι όλοι αυτοί πρέπει να είναι πολύ καθαροί προς τους συντρόφους τους καταρχήν, να έχουν κάνει απολογισμό προς τους συντρόφους τους για το έργο που κάναν και τα προβλήματα που είχαν και μετά μπορούν να λένε κατά την άποψή μου ό,τι θέλουν στο δημόσιο χώρο. Θεανόμη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Υπάρχουν κανόνες και πρέπει ανά πάσα στιγμή από ό,τι φαίνεται να τους υπενθυμίζουμε. Έτσι, γιατί, ναι, να τους υπενθυμίζουμε. Ναι, διότι δεν είναι αλακάρτ και οι κανόνες, έτσι. Και βέβαια υπάρχουν και ιστορικές στιγμές, Θανάση. Ιστορική βέβαια. Στιγμή ήταν η κυβέρνηση της αριστεράς, μια μεγάλη περίοδος. Ιστορική στιγμή όμως ήταν και η Τετάρτη. Μάλιστα. Και πρέπει ο καθένας μας να στέκεται με πολύ μεγάλο σεβασμό απέναντι στις ιστορικές στιγμές. Θεανό μου, καλή συνέχεια. Θεανό Φωτίου μαζί μας, ένας άνθρωπος που επιμελήθηκε την ιστορία που λεγόταν κοινωνική πρόνοια και με την οποία θα ξαναμιλήσουμε. Καλό μεσημέρι, καλό απόγευμα.